Η νομιμοποιητική σας βάση με την ερμηνεία του συντάγματος μπορεί να στέκει. Η προσπάθεια για τη διεθνή αιτιολόγηση και για τη συμμετοχή πριν αναλάβει το ΝΑΤΟ δεν στέκει. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας το πω, αλλά σας διαψεύδει ο ίδιος ο Ομπάμα. Και λυπάμαι πάρα πολύ, τον ακούσαμε χθες και μάλιστα στα διεθνή μίντια χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη I. Μιλάει ο ίδιος. Και σας διαψεύδει στην ψύχρα. Λοιπόν, λέει ότι. Και με συγχωρείτε να μην αρχίζω να διαβάζω αγγλικά τώρα από το BBC, δεν αμφισβητήστε, δεν κάνω παράφραση. Ειλικρινά σας λέω. Γύρισε και είπε, δεν αντέχω να περιμένω να δω πτώματα. Άρα προληπτική επέμβαση. Ένα. Δεύτερον, η ομιλία, η δική σας, του ΝΑΤΟ και των υπολείπων, περί λιβικού λαού. Εξηγήστε μου, πότε περάσατε από Κρυσάρα, ποια μερίδα και ποιο αριθμό, έτσι ώστε οι κανταφικοί, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε, της φυλής του, των στηριζωμένων φυλών, 140 φυλές έχει Λιβύη, 20 από αυτές είναι κυρίαρχες, 4 ή 5 παίζουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τη Λιβύη. Μας είπατε λοιπόν τα 2,5 εκατομμύρια ξένων που υπάρχουν εκεί, αν υπάρχουν Μπαγκλαντεσιανοί. Δεν είπατε την αλήθεια. Πότε αποφασίσατε εσείς ότι οι κατοικοεδρεύοντες πέριξ της Βεγγάζης, επαναστατήσαντες, φιλιοπολεμήσαντες, δώστε μου όποια ερμηνεία θέλετε αυτή τη σύραξη, είναι λιβικός λαός και όλος ο υπόλοιπος δεν είναι λιβικός λαός. Δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε αυτό. Η διεθνής νομιμότητα δεν έχει καμία ηθική επάρκεια. Η αλήθεια είναι επίσης κάποια άλλη. Εγώ δεν επικαλούμε την ηθική. Την επιχειρηματολογία θέλω να καταρρύψω. Και την κατέριψε ο Ομπάμα. Είπε, παρεμβαίνω προληπτικά εδώ για τους εξής λόγους και παραδίδω στο ΝΑΤΟ. Μεταφράζω μοταμό. Τον πήραμε το δρόμο τον ειδηνηρό για το Ιράκ. Μας πήρε 8 χρόνια να αλλάξουμε το καθεστώς στο Ιράκ χάρη στις απίστευτες θυσίες των ενόπλων μας εκεί και του Αμερικάνικου λαού. Το κόστος ανήλθε σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Η Αμερική δεν μπορεί να παρεμβαίνει παντού για να υπερασπίσει, προσέξτε την ιεράρχηση, τα συμφέροντα και τις αρχές της. Και επειδή αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, προχτές βομβαρδίστηκε η Γάζα. Βομβαρδίστηκε! Και δεν βγάλατε ούτε μία ανακοίνωση. Βεβαίως το μάθημα το πήρε πολύ καλά ο κύριος Δρούτσας, διότι εκτός των άλλων μαζί με τις άλλες πληροφορίες, τη Wikileaks, μάθαμε τι σεμινάριο πέρασε από τον κύριο Σέπχαρντ. Και επομένως έχει περάσει ένα γερό σεμινάριο πώς να φέρετε στα Σκόπια, πώς να φέρετε εδώ, πώς να φέρετε εκεί, τι να πει για το Ιράκ. Έχουμε. Έχουμε μία ευρύτατη. Εσείς τα πιστεύετε καταρχήν τα Wikileaks. Εγώ και τα επικαλούμε γιατί είναι και γενικότερα, ξέρετε. Βγαίνετε, διαψεύδετε, απαντάτε σε αυτά. Δεν απαντήσατε, ας πούμε, γιατί βομβαρδίζεται η Γάζα ξαφνικά. Ούτε σας πήρε ο ανθρωπισμός γιατί τσιμεντώνονται τα βρεά θεόφοβοι. Δεν είχατε το κουράγιο ως Έλληνες να βγάλετε μία ανακοίνωση γιατί τσιμεντώνουν τα πηγάδια στη Γάζα που πίνει ο κόσμος νερό. Και σας ενδιαφέρει η ανθρωπιστική παρέμβαση. Ρητορικό ήταν. Σας ενδιαφέρει το πιο αθεόφοβοι. Όχι, λέω ρητορικό ήταν. Γιατί είναι ρητορικό το αθεόφοβοι. Σοβαρολογείτε δηλαδή, θα μπω εγώ εδώ μέσα. Εδώ αυτοί αποφασίζουν ποιος είναι ελληνικός λαός και ποιος δεν είναι. Και θα τους πειράξει το αθεόφοβος. Εννοώ είναι ατοική, δεν εννοώ προσωπικό στον κύριο Υπουργό. Άλλωστε, εγώ δεν τον είχα καθηγητή για να τον ευχαριστήσω για τις επιδόσεις μου. Ξέρω, ξέρετε, μπορώ να σας πω και αριθμούς κι εγώ. Πότε έγινε η πρώτη σταυροφορία, πότε έγινε το 67. Τώρα έγινε εξήγηση, εντάξει. Δεν παίρνω τον χρόνο τώρα για να πω συγχαρητήρια στον κύριο Υπουργό. Εκτιμώ την συνταγματική του τοποθέτηση μια χαρά. Αυτό δεν με εμποδίζει να διαφωνώ πολιτικά απέναντί του, αφού διαφωνώ με το Σύνταγμα. Δεν διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με την έννοια του πατριωτισμού. Άλλωστε, με συγχωρείτε και για το Σύνταγμα ακόμα. Πριν από τον Ομπάμα σας απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός σας. Ο ίδιος. Έχω τη δήλωσή του, αν θέλετε, σας την κατεβάζω. Το Σύνταγμα δεν είναι και το καλύτερο, μπορούμε όποτε χρειάζεται να το παρακάμπτουμε. Επομένως, μην μου επικαλείστε και το Σύνταγμα. Γαπ! Τα είπε Γεώργιος Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν τα απειλάνε κανέλη. Μπορεί όμως να τα επικαλείτε. Δεν παθαίνει καθολική αμνησία λόγω σκοπιμότητας. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε. Με βάση λοιπόν αυτή την ιεράρχηση των συμφερόντων. Διότι εδώ έχουμε ένα παιχνίδι νέο αποικιοκρατίας και επανασχεδιασμό. Όχι μόνο της Μεσογείου και ολόκληρου του κόσμου, με βάση τις ενεργειακές ανάγκες της Δύσης. Δεν περιμένω από εσάς, κύριε Υπουργέ. Ειλικρινά, επειδή είπατε μία φράση, δεν είμαι και ευχαριστημένος πως λειτουργεί το ΝΑΤΟ και δεν ορίμασε. Καταλαβαίνω και πέρα από αυτό που δηλώσατε. Καταλαβαίνω, μου κόβει τόσο. Εγώ δεν υποτίμησα ποτέ μου αντίπαλο ο οποίος μου μιλάει και διαφωνώ πολιτικά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε και δεν θέλω απαντήσεις τύπου Sky. Τηλεοπτικός σταθμός. Ξέρετε, είναι ο κατεξοχήν οικολογικός σταθμός, ο οποίος έχει πλέον την Ιαπωνία 108η. Και ξέρετε γιατί την έχει 108η. Έτσι και δεν την έχει 108η, πού θα πάρει η Ιαπωνέζικη διαφήμιση. Δεν στέκεται ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Μιτσουμπίση, το Γιοτόμι, πάει λέγοντας. Μη μου απαντήσετε λοιπόν έτσι, απαντήστε μου αμερικάνικα. Ελληνικά, νατοϊκά, ευρωπαϊκά, σαρκοζένια και μπλερικά και όπως αλλιώς θέλετε. Μπορείτε να μου πείτε στην ιεράρχηση συμφέροντα και αξίες, ποια είναι τα συμφέροντα τα ελληνικά συμμετοχής. Εγώ έχω μια εκδοχή, το 17% του δηλυζωμένου πετρελαίου στην Ελλάδα είναι λιβικό. Είναι φτηνό, κοντινή απόσταση, ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να το νιώσει ποτέ στην τσέπη του και ποτέ στο βενζινάδικο. Ποτέ στη δουλειά του και ποτέ στο αγροτικό του τρακτέρ. Είναι φτηνότατο, ένα δολάριο το βαρέλι εξόριξη. Ένα δολάριο το βαρέλι κόστος. Ένα! Και απόσταση μηδενική! Δεν είπαμε να είμαστε πραγματογνώμονες εδώ μέσα, αλλά αν να συζητήσουμε πολιτικά για τη Λιβύη, να έρθετε εδώ και να μας πείτε. Οι βασικές μας επιλογές, οι στρατηγικές είναι αυτές. Όπως έρχεστε και μας λέτε, έρχεστε εδώ να μου εκφράσετε διαφωνία για την ομοιογένεια και την ωριμότητα του ΝΑΤΟ. Όταν είσαστε μέσα σε μια Ευρώπη η οποία έτσι και είναι να ληστέψει χρόνια συνταξιοδοτικά από τον ευρωπαϊκό λαό, συμφωνεί ολόκληρη. Όταν να του πιει το αίμα με το καλαμάκι, του το πίνει και συμφωνεί. Όταν είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του μεγάλου αστικού της κεφαλαίου και ειδικά τα ενεργειακά ή τα πετρελαϊκά, αρχίζει και έχει διαφοροποιήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε, ειλικρινά σας το λέω, μπορεί και να μην είμαι παρούσα η σύντροφη εδώ, δεν έχει καμία σημασία. Με ποια συμφέροντα. Ακούστε με. Έμεινε αναπάντητη μια ερώτηση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Έμεινε μια αναπάντητη η ερώτηση της Αλέκας Παπαρίγα. Πότε αποφασίσατε και για ποιο λόγο ότι ο Καντάφη είναι δικτάτορας και είναι κακός και πρέπει να φύγει. Πότε. Δηλαδή σε ποια βάση συμφερόντων θέλω να μου απαντήσετε. Δεν θα πάω εγώ τώρα αν ήταν στο ίδρυμα, δεν ήταν στο ίδρυμα. Άλλωστε δεν παρατείται κανείς από ένα ίδρυμα στο οποίο δεν έχει υπάρξει ποτέ μέλος. Μα ήταν σαφής η ερώτησή σας, νομίζω θα απαντήσει. Είναι ποια συμφέροντα. Συμφέροντα με τη σειρά για ποιους και πώς και πότε. Και λίγο ακριβέστερες πληροφορίες. Μία διόρθωση. Μία διόρθωση. Μη μας λέτε ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για το Κατάρ, για το αεροδρόμιο της Βενγκάζης. Το πήρε ήδη το Κατάρ. Και δεν μας είπατε επίσης ότι πριν αποφασιστεί η επέμβαση στο ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέθεσαν στην Τουρκία, και δεν έπιασε η προθυμία την Τουρκία να στείλει τόσα πράγματα κάτω, την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους στην Λιβύη, την ανέθεσαν διπλωματικά, προξενικά, και ξέρετε πολύ καλά το διεθνή όρο γι' αυτό, οι Αμερικανοί στην Τουρκία. Εξού και η συμμετοχή. Είναι με αμερικάνικα λεφτά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, Αμερικανός πολίτης στη Λιβύη, αν έχει πρόβλημα, θα πάει στο τουρκικό προξενείο. Όπως συμβαίνει με την Ελβετία και άλλες χώρες. Τάχα μου δίθεν ουδέτερες. Ευχαριστώ.